Γεια Ευτύχης εδώ! Χρόνια πολλά σε όλους! Ελπίζω τα Χριστούγεννά σας να κυλάνε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά, να περνάτε όμορφα με τους αγαπημένους σας. Εμείς είμαστε Θεσσαλονίκη, είμαστε πολύ ήρεμα οικογενειακά, όπως κάνουμε τελευταία χρόνια, γιατί εμείς που ταξιδεύουμε συνεχώς, μας αρέσει τα Χριστούγεννα να μην κάνουμε τίποτα. Δεν είμαστε από αυτούς που ταξιδεύουν τα Χριστούγεννα, γιατί τα Χριστούγεννα, αν ταξιδεύεις, έχει πάρα πολύ κόσμο, γίνεται λίγο χαμός. Ενώ επειδή ταξιδεύουμε όλο το υπόλοιπο διάστημα, μας αρέσει τα Χριστούγεννα να χαλαρώνουμε και ούτε καν να πηγαίνουμε κέντρο και τέτοια. Μπορεί να πάμε λίγο μέσα στις γιορτές, αλλά γενικά όσο πιο ήρεμα. Γενικά υπάρχουν και διάφορα πράγματα που πρέπει να κάνω αυτές τις μέρες, αλλά γενικά ήρεμα. Αυτό μας αρέσει. Οικογενειακά και ωραία. Λοιπόν, πρώτον, χρόνια πολλά σε όλους. Δεύτερον, να ανοίξω αυτό εδώ, κάποιος το έστειλε από εσάς. Βασικά το έστειλε. Ποιος το έστειλε? Ο Μιχαήλ Σαρόγλου από τα Μετέωρα Θεσσαλονίκης. Τι είναι αυτό? Οχ! Τι είναι αυτό? Ένα καραβάκι και ένα Happy Traveler FT Μπλέτσας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κοιτάξτε εδώ. Τέλεια φάση. Λοιπόν αυτό. Α, αυτό είναι απλώς το βάζεις εδώ πέρα. Τέλειο! Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ να το έχει κανένα σημείο μέσα κάτι. Όχι, μόνο αυτό. Α, και έχει εδώ πέρα. Additive Manufacturing και 3D Printing Specialist. Γεια σου Ευτύχη, καλές γιορτές, καλή μετακόμιση, ό,τι καλύτερο σε εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να, και μια που είπε καλή μετακόμιση, να πούμε τις επόμενες μέρες γενικά ξεκινάμε όλη τη φάση με το σπίτι και την ανακαίνιση. Και το έχουμε αφήσει λίγο πίσω επειδή είχαμε όλα τα ταξίδια, αλλά το επόμενο διάστημα θα δείτε κάποια πράγματα. Και θα δείτε βασικά ένα βίντεο που το έχουμε γυρίσει αρκετό καιρό. Είχαμε πάει στο Leroy Merlin με το οποίο θα κάνουμε μια συνεργασία να μας δώσουν κάποια πράγματα για την ανακαίνιση που θα κάνουμε. Και κάναμε ένα βιντεάκι το οποίο είχε μονταριστεί και δεν ξέρω, είχε μείνει λίγο μισοτελειωμένο. Και τώρα που βρήκα λίγο διάστημα θα το φτιάξω, τελειώσω και θα τα ανεβάσω. Και επίσης θα δείτε κάποια άλλα βιντεάκια για να δείτε όλη τη διαδικασία. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο χώρος που μέχρι τώρα βλέπατε σαν στούντιο και αυτός αλλάξει και θα διαμορφωθεί, επειδή θα υπάρξει αυτή η μετακόμιση κατά κάποιο τρόπο. Θα πάμε στο καινούριο μας σπίτι από το καινούριο έτος. Όχι από το καινούριο έτος. Το καινούριο έτος θα φτιαχτεί κτλ. Κάπου μέσα στο χειμώνα, φαντάζομαι Φεβράριο, το πολύ Μάρτιο, λογικά θα έχουμε μετακομίσει εκεί πέρα. Αλλά παράλληλα θα φτιαχτεί και ο επαγγελματικός χώρος μας ακόμα. Θα αλλάξει πάρα πολύ. Και αυτό θα έχει να κάνει και με τα βίντεο αρκετά. Αλλά δεν σας λέω τώρα πολλά, θα τα μάθετε σύντομα. Λοιπόν. Αυτή την εποχή του χρόνου συνήθως κάνω ένα review, κοιτάω πίσω και βλέπω τα ταξίδια, πράγματα που κάναμε και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό γιατί ας πούμε κάθε χρόνο βάζω κάποιους στόχους για τη νέα χρονιά και μου αρέσει να βλέπω πώς τα πήγαμε, αν τα καταφέραμε, τους στόχους μας, ποιους πιάσαμε, ποιους δεν πιάσαμε και γενικότερα να βλέπω ότι υπάρχει μια κίνηση. Εμένα το πιο σημαντικό πράγμα όταν βλέπω πίσω, κοιτάω πίσω είναι να βλέπω πώς έχω εξελιχθεί και πώς έχω βελτιωθεί σε αυτό που κάνω. Και όταν βλέπω, ας πούμε, μπορώ να δω, μου είναι πολύ εύκολο να δω ένα παλιό επεισόδιο Happy Traveler και να δω πώς έχει εξελιχθεί. Και νιώθω ότι αυτή η χρονιά ήταν από τις πιο δημιουργικές και τις πιο τις χρονιές που εξελίχθηκα προσωπικά ως να το περισσότερο. Επίσης, σαν εκπομπή, σαν Happy Traveler, δεν ξέρω, αυτή τη χρονιά και ιδίως από τη νέα σεζόν αρχίσαμε πιο πολύ έτσι να δρεωνόμαστε και νιώθω πάρα πολύ όμορφα γι' αυτό. Τώρα, αυτή η χρονιά ήταν τρελή από ταξίδια. Αλλά είχε μια ιδιαιτερότητα. Τα ταξίδια που κάναμε αυτή τη χρονιά τα κάναμε σε τρία τεράστια group. Το ένα μεγάλο group ήταν Φεβρουάριο-Μάρτιο που πήγαμε Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Φίτζι, Σαμόα και λείπαμε 6 εβδομάδες. Ήταν το πιο μεγάλο ταξίδι που κάναμε ποτέ. Ήταν πολύ καιρός. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, ενδιαφέρον. Άρχισαμε να νιώθουμε σε αυτό το ταξίδι έτσι νομάδες, ψηφιακοί. Και τότε αρχικά ήταν το σχέδιο να κάνουμε 8 επεισόδια. Είχαμε κάνει 10 επεισόδια σε αυτό το διάστημα. Και τα μισά από αυτά τα είδατε στην περσινή σεζόν. Βασικά τα. Ναι, όχι, περιμένετε, είναι 5 Αυστραλία, 2 Νέα Ζηλανδία, 7, 1 Σαμόα, 8 και 3 Φίτζι, 11. 11 επεισόδια κάναμε σε αυτό το ταξίδι. Τα οποία τα 5 παίξανε φέτος, τα 3 Φίτζι και τα 2 Νέα Ζηλανδία. Ενώ τα άλλα πέρσι. Και ήταν ένα μεγάλο ταξίδι, αυτό το ένα μεγάλο ταξίδι, ήταν τεράστιο ταξίδι και θυμάμαι τότε έκλεισα και τις 50 χώρες που έχω επισκεφθεί με τη Νέα Ζηλανδία και πλέον έχω περάσει σε 60, είμαι στους 63, άρα μέσα αυτή τη χρονιά πήγα προσωπικά σε 13 νέες χώρες.
Τέλεια. Ή 13 ή 14. Θα το τσεκάρω, αλλά τέλος πάντων αρκετές. Παραπάνω από το στόχο μου που θέλω κάθε χρόνο να πηγαίνω σε 10 καινούριες χώρες. Για εμάς που ταξιδεύουμε και είναι δουλειά μας αυτό, είναι εφικτό. Δεν είναι τόσο εύκολο. Παλαιότερα που ταξίδευα στον ελεύθερο χρόνο, δηλαδή σαν χόμπι, τότε στόχο έβαζα να πηγαίνω σε 4 καινούριες χώρες κάθε χρόνο. Αλλά ναι, φέτος μπορώ να πω το 18 το ξεσκίσαμε λίγο. Λοιπόν, μετά από αυτό το μεγάλο ταξίδι, πήγαμε το καλοκαίρι κάποια ταξίδια μαζεμένα. Πήγαμε Ισλανδία με Λετωνία. Παρεπιπτόντως, μετά τις γιορτές, θα δείτε την Ισλανδία. Είναι, νομίζω, το καλύτερο ταξίδι που κάναμε το 18. Νομίζω το 18 γενικότερα έκανα τα καλύτερα ταξίδια της ζωής μου σε μέρη. Δηλαδή, τα αγαπημένα μου μέρη ως τώρα, η Νέα Ζηλανδία και η Ισλανδία. Και άλλα μέρη, αλλά αυτά ήταν φανταστικά. Και στην Ισλανδία πήγαμε τον Μάιο, θα το δείτε τώρα. Έχει περάσει πολύ καιρό κινηματογραφικά. Έχουμε βελτιωθεί πολύ από τότε. Έχει κάποιες ατέλειες, αλλά. Το γεγονός ότι είναι φανταστικό το μέρος, ξέρει, συμπληρώνει τις όποιες κινηματογραφικές ατέλειες. Και ναι, Ισλανδία τον Ιανουάριο μετά τις γιορτές. Θα σας δείξουν άλλη εβδομάδα ένα τρελεράκι με φάση Νέα Ζηλανδία, φάση Ισλανδία. Για τώρα θα σας δείξω ένα βιντεάκι που είναι λίγο review του 18, rewind φάση. Αλλά λίγο να τελειώσω αυτό το γρήγορο το προσωπικό review που σας κάνω για το 18. Λοιπόν, κάναμε το καλοκαίρι κάποια ταξίδια στη Ισλανδία, Λετωνία. Μετά πήγαμε Γεωργία και Αρμενία. Πήγαμε και Πολωνία. Και ήταν το δεύτερο group ταξιδιών το καλοκαίρι. Πάλι κάναμε ένα διάστημα, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, που δεν πολύ ταξιδεύαμε. Μπορεί να κάναμε κάποια Ελλάδα στο ενδιάμεσο και τα λοιπά και την Άνοιξη. Αλλά γενικά ήταν έτσι γκρουπαρισμένα τα ταξίδια μας στο εξωτερικό. Και τώρα, Οκτώβριο, από τέλη Οκτωβρίου μέχρι πριν από μερικές μέρες, κάναμε το τεράστιο, ας πούμε, αυτό ταξίδι που ναι, μεν ερχόμασταν Ελλάδα, αλλά μέναμε πολύ λίγο Ελλάδα. Πήγαμε πρώτα Ιορδανία, μετά πήγαμε Εσθονία και Λιθουανία, μετά πήγαμε Ρουμανία, πήγαμε στην Σουηδική Λαπωνία, πήγαμε στη Νέα Υόρκη. Πήγαμε στο Μαυρίκιο, μετά καπάκι στα Δικιά Αραβία και γυρίσαμε. Πάρα πολλά ταξίδια σε μικρό χρονικό διάστημα. Ήταν λίγο πολύ σαν εκείνο το ταξίδι το μεγάλο που πήγαμε Αυστραλία. Αλλά τώρα γυρνούσαμε Ελλάδα στο ενδιάμεσο. Που το έκανε λίγο κουραστικό, αλλά ήταν λίγο αυτό που περαδόθε. Αλλά ήταν πολύ, πολύ, έτσι, πολύ παραγωγική περίοδος. Πολλά επεισόδια. Παρεμπιπτόντως, κάποια αυτά επεισόδια τα είδατε ήδη τη Σουηδική Λαπωνία. Ξέρετε, εμείς έχουμε αυτό το πράγμα. Κάποια ταξίδια μπορεί να τα κάνουμε και να τα δείτε μετά από 6 μήνες στην τηλεόραση και στο YouTube, και κάποια άλλα μπορεί να τα κάνουμε και να τα δείτε μετά από 2 εβδομάδες. Ας πούμε, όπως η Ειδική Λαπωνία και όπως η Νέα Υόρκη που παίζει την Κυριακή. Παρεμπιπτόντως, ναι, Happy Travelers, η Νέα Υόρκη αυτή την Κυριακή. Το επεισόδιο που κάναμε στις αρχές Δεκεμβρίου, πριν από 15 μέρες. Δείτε το τρέιλερ. Αυτή την Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου, στο Happy Traveler, ταξιδεύουμε στον απόλυτο χριστουγεννιάτικο προορισμό του πλανήτη. Θα πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να εξερευνήσουμε τη γιορτινή και πολύχρωμη Νέα Υόρκη. Θα κάνουμε βόλτα στους διάσημους δρόμους της πόλης που δεν κοιμάται ποτέ, θα τσεκάρουμε τις γιορτινές βιτρίνες, το τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο με τα άπειρα λαμπάκια, θα κάνουμε πατινά στον πάγο στο Central Park και θα πούμε ένα γεια στον Άγιο Βασίλη. Happy Traveler στη γιορτινή Νέα Υόρκη. Αυτή την Κυριακή στις 4:20 μόνο στον Sky. Και τώρα που γενικά μίλησα λίγο για το 18 και το πώς κύλησε αυτή η χρονιά, η τρελή χρονιά, και να πω λίγο, να κάνω μια μικρή παρένθεση. Βασικά όχι, μετά θα το πω αυτό. Σχετικά με τα ταξίδια, να κλείσω με το κομμάτι ταξίδι. Στο επεισόδιο της Νέας Υόρκης, στο τέλος, θα παίξει ένα κλιπάκι που είναι λίγο σαν rewind, σαν 2018 Happy Traveler. Αλλά αυτό το βιντεάκι, όταν το έφτιαξα, κοιτούσα τα επεισόδια που παίξαν στο 18, όχι τα επεισόδια που γυρίσαμε στο 18. Και έτσι πολλά πράγματα που παίξαν το 18 τα είχαμε γυρίσει το 17, όπως Λονδίνο, όπως Σκωτία, όπως στην Φιλανδία, στη Λαπωνία, που το είχαμε κάνει το 17 και έπαιξε το ένα επεισόδιο, είχε παίξει και Χριστούγεννα το ένα και το άλλο είχε παίξει αρχές Ιανουαρίου. Και γι' αυτό λόγο σε αυτό το βιντεάκι έχει και ταξίδια που κάναμε το 17 και ταξίδια το 18, αλλά είναι όλα επεισόδια που παίξανε το 18. Δείτε αυτό το βιντεάκι, να σας το δείξω τώρα, θα είναι sneak preview πριν παίξει το επεισόδιο, και είναι το Happy Traveler Rewind 2018. Enjoy! Και κάπως έτσι, μια παραμυθένια χρονιά φτάνει στο τέλος της. Το 2018 ήταν από τις πιο γεμάτες ταξιδιωτικές χρονιές της εκπομπής μας. Ήταν από τις πιο γεμάτες χρονιές της ταξιδιωτικής μας παρέας. Μαζί ταξιδέψαμε ως την άκρη της γης. Πήγαμε σε μέρη που ούτε φανταζόμασταν ότι υπάρχουν. Κάθε ταξίδι ήταν ξεχωριστό. Και μαζί με μένα και την Ηλέκτρα ήσασταν και όλοι εσείς που μας βλέπετε από την τηλεόραση και που νοερά ταξιδεύετε μαζί μας. Όλοι εσείς που μας χαιρετάτε στον δρόμο και που μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Facebook και το Instagram.
όλοι εσείς που μας στέλνετε φωτογραφίες από τα ταξίδια σας και μας προτείνετε προορισμούς για επόμενα επεισόδια μας. Όλοι εσείς που μας λέτε ότι εμπνευστήκατε για να ταξιδέψετε τον κόσμο. Όλοι εσείς που με την αγάπη σας μας δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε. Κλείνοντας αυτή τη χρονιά, νιώθουμε πως πετύχαμε τους στόχους μας με το παραπάνω και οι στόχοι αυτής της εκπομπής ήταν και είναι τρεις. Πρώτον, να σας κάνουμε να νιώθετε πως ταξιδεύετε μαζί μας, να σας δείχνουμε μέρη μακρινά που ίσως για κάποιους είναι δύσκολο να δουν από κοντά. Δεύτερον, να σας δίνουμε ιδέες για ταξίδια. Πριν πάτε σε κάποιο μέρος, να μπορείτε να πάρετε από εμάς ιδέες και προτάσεις. Και τρίτον, να σας εμπνέουμε να κυνηγάτε τα όνειρά σας. Αν θέλετε να ταξιδέψετε στον κόσμο, να ψαχτείτε και να δείτε πώς μπορείτε να κάνετε κι εσείς κάτι παρόμοιο. Γιατί εμείς δεν είμαστε τίποτα άλλο από δύο αληθινούς ταξιδιώτες που ταξιδεύουμε στον κόσμο και μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας μαζί σας. Τη νέα χρονιά σας ετοιμάζουμε απίθανα ταξίδια. Έχετε να δείτε εκπληκτικούς προορισμούς. Σας έχουμε πολλές εκπλήξεις. Η ταξιδιωτική μας παρέα μεγαλώνει και το 2019 θα μεγαλώσει ακόμα παραπάνω. Ανυπομονούμε να μοιραστούμε μαζί σας τις νέες μας περιπέτειες και να σας ταξιδέψουμε σε όλο τον πλανήτη. Για την ώρα σας χαιρετάμε και σας ευχόμαστε καλή πρωτοχρονιά και ευτυχισμένο το νέο έτος. Να περάσετε τέλεια αυτές τις γιορτινές μέρες και να γεμίσετε όμορφες εικόνες με τους αγαπημένους σας. Εμείς θα είμαστε εδώ και τη νέα χρονιά για να ταξιδέψουμε παρέα. Στο μεταξύ μπορείτε εννοείται να μας βρείτε στο Instagram, το Facebook και το YouTube και θα περιμένουμε τις ευχές και τα χαιρετίσματά σας. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια! Χρόνια πολλά! Ωραία, κάπως έτσι κλείνει λοιπόν η χρονιά για μας και ξεκινάει η καινούρια. Η καινούρια έχουν φανταστικά επεισόδια που έχουμε γυρίσει για να δείτε και έχουμε και κάποιο, ετοιμάζουμε ένα ταξίδι τον Ιανουάριο. Αυτό είναι το τελευταίο μας μεγάλο ταξίδι για αυτή τη σεζόν, γιατί από τα 22 επεισόδια που μας έχουν μείνει μέχρι τον Ιούνιο έχουμε γυρίσει όλα εκτός από 4 ή 5. Και τρία θα τα γυρίσουμε τον Ιανουάριο. Θα πάμε στις Άλπεις και ανέβασα ένα post στο Instagram στο οποίο σας ρωτάω προτάσεις για τις Άλπεις. Αν έχετε δει κάτι, αν έχετε πάει, αν έχετε κάτι να μας προτείνετε. Θα πάμε κυρίως Αυστρία και Ελβετία. Θα περάσουμε λίγο και από Ιταλικές Άλπεις. Δεν θα φτάσουμε μέχρι Γαλλία, αλλά θα πετάξουμε από Γερμανία, από Μόναχο και θα πάμε και στο Λιχτενστάιν. Άρα 5 χώρες θα είναι τον Ιανουάριο και θα είναι 3 επεισόδια. Θα είναι πολύ ωραίο road trip και είναι το τελευταίο μας έτσι, τέτοιο μεγάλο ταξίδι. Γιατί ουσιαστικά κλείνουμε τα επεισόδια αυτής της σεζόν. Τα κλείνουμε πάρα πολύ νωρίς. Σας έχω πει παλαιότερα σε διάφορα story και σε vlog ότι για κάποιο λόγο μαζεύουμε επεισόδια να έχουμε καβάτζα που λένε τηλεοπτικά. Και για το λόγο γι' αυτό, γιατί γίνεται αυτό, ομολογώ ότι κάποιοι το έχετε μαντέψει, θα σας ενημερώσουμε πολύ σύντομα. Τώρα, τι άλλο ήθελα να πω. Λοιπόν, η χρονιά αυτή όμως δεν είχε μόνο Happy Traveler. Εδώ στο κανάλι στο YouTube κάναμε πάρα πολλά reviews, έδειξα πολλά ωραία πράγματα, κάναμε unboxing, κάναμε διαγωνισμούς. Κάναμε πάρα πολύ ωραία πράγματα, έκανα πολύ δημιουργικά, με πολύ λίγα, αλλά νομίζω για μένα μετράγαν πολύ και το βίντεο που έκανα με τους άλλους που πήγα στην Αθήνα στο σπίτι τους και όταν πήγα στο event των Unboxholics. Ήταν πράγματα τα οποία με γεμίζουν πάρα πολύ αυτά και ένα από τα πράγματα που θέλω να κάνω περισσότερο το 19 είναι λίγο έτσι. Με καλούς φίλους, δημιουργούς, να κάνουμε πράγματα και όχι απλά σε αυτό που λέμε collaboration και τα λοιπά, να κάνεις ένα βίντεο, αλλά θέλω να κάνω μερικά πράγματα. Βλέπω πολλούς από τους αγαπημένους μου, θα τον Peter McKinnon στο εξωτερικό, τον Casey Neistat και άλλους πολλούς που παρακολουθώ, τον Potato Jet και διάφορους άλλους που είναι από τους αγαπημένους μου και κάποια στιγμή παρεπιπτόντως παρένθεση λέω να κάνω ένα βιντεάκι που να σας λέω ποια είναι τα αγαπημένα μου κανάλια από το εξωτερικό που έχουν να κάνουν με κινηματογράφηση, με φωτογραφία, με τέτοια που τους παρακολουθώ και από ποιους μαθαίνω και να σας κάνω ένα μικρό έτσι να βλέπουμε εδώ πέρα στον υπολογιστή, να σας δείχνω και παρεπιπτόντως αυτό να το κλείσουμε θα είναι λίγο καλύτερα να σας δείχνω και πιστεύω θα σας αρέσει αυτό. Πείτε μου αν θέλετε να το κάνουμε. Γυρνάμε τώρα σε αυτό που λέμε. Θέλω να κάνουμε μερικά τέτοια βίντεο, δεν ξέρω, με κάποιον να πάμε κάπου και να τραβήξουμε και δύο και να δείτε δύο vlog τα οποία να είναι από την οπτική και των δύο και να κάνουμε κάποια ωραία δημιουργικά πράγματα μαζί και τέλος πάντων αυτά που κάνει ο Μάτι με τον Peter McKinnon που πηγαίνουν, κάνουν κάποια μονοήμερα από εδώ, από εκεί, κάνουν
Τέλος πάντων, αυτό. Πείτε μου τη γνώμη σας. Και θέλω να τα κάνω αυτά μέσα στο 19. Που ίσως εκεί προς την άνοιξη να γίνουν κάτι τα πράγματα, αλλά θα δούμε, θα δούμε. Λοιπόν, αυτά. Δεν πω λόγο άλλο. Να ευχηθώ σε όλους υπέροχες γιορτές. Καλά Χριστούγεννα, χρόνια πολλά. Καλή πρωτοχρονιά, σας πει με το καλύτερο τρόπο η νέα χρονιά. Αυτή την περίοδο είναι ιδανική για να βάλετε κάποιους στόχους για τη νέα χρονιά. Αλλά όταν το βάζεις στους στόχους, δεν απλώς βάζεις και τελείωσε. Σκέφτεσαι και πρακτικά τι μπορείς να κάνεις για να τους πετύχεις. Μπορείς να πεις ότι εγώ θέλω να βελτιωθώ δεν ξέρω, στον τρόπο που κάνω κινηματογράφηση. Ή να κάνω κάποια πράγματα συγκεκριμένα. Ή να φτιάξω κάποια βίντεο. Ή να διαβάσω τόσα βιβλία. Ή να γράψω ένα βιβλίο. Τέλος πάντων. Ξέρετε εσείς, ο καθένας ξέρει τι θέλει να κάνει μέσα του και τι θέλει να πετύχει τη νέα χρονιά. Αλλά δεν είναι μόνο σε αυτό το τομέα, και στο συναισθηματικό, στον επαγγελματικό, στις δουλειές σας, στο σχολείο σας, όλα αυτά. Μπορείς να βάζεις κάποιους στόχους που δεν είναι απαραίτητο σωνικά να τους πετύχεις. Δηλαδή, μπορεί να τελειώσει η χρονιά και να πεις: Okay, αυτό δεν το πέτυχα. Αλλά η διαδικασία και μόνο μερικές φορές να πεις: Θέλω να κάνω αυτό, σε βάζει σε δημιουργική σκέψη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δυνατό και χρήσιμο. Αυτά. Λοιπόν, ευχαριστώ που είδατε αυτό το βίντεο. Να περνάτε όλοι τέλεια. Και θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα. Ανεβάζω σύντομα και το βιντεάκι από το Leroy. Θα έρθουν και τα βιντεάκια σιγά σιγά της ανακαίνησης όλο αυτό το project. Το πρώτο τρίμηνο του 19 θα μπούμε πολύ σε αυτό. Και να ξέρετε ότι με τα χίλια περιμένω το feedback σας. Θα βοηθήσετε πάρα πολύ με προτάσεις και τέτοια. Είμαι σίγουρος ότι θα παίξετε πολύ σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό. Δεν το λέω project, σε όλη αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, αυτά. Να περνάτε όλοι φανταστικά. Κυριακή έχουμε Νέα Υόρκη, θα παίξει στο Sky και μετά θα το ανεβάσω και στο YouTube. Στο μεταξύ λογικά θα δείτε κάποιο βίντεο. Έχω και κάποια unboxing να δείτε, εξοπλισμούς και τέτοια. Τέλος πάντων, θα είναι τέλεια. Ευχαριστώ που είδατε αυτό το βίντεο. Κάντε εγγραφή στο κανάλι με καμπανάκι. Ένα like σε αυτό το βίντεο τεράστιο. Και σχόλια από κάτω εννοείται. Σχολιάστε κάτι από αυτά που σας ρώτησα, κάτι από αυτά που σας είπα. Και θα τα πούμε ξανά σύντομα. Χρόνια πολλά! Γεια!